Έρθω στο κύριο Κυρίτσι ότι επειδή συνομίλησα κύριε Καρχημάκη προχτές, την περασμένη εβδομάδα που δημιουργήθηκε το θέμα με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, τον κύριο Βαρδακαστάνη, που την χάνει και υποψήφιος ευρωβουλευτής σας. Για τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί από την κυβέρνηση και ειδικά από τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Ξανθό βεβαίως, τα τελευταία 2-3 χρόνια μου είπε καλά λόγια. Δεν μου είπε κακά λόγια. Μου είπε ότι έχουν αποκατασταθεί και έχουν ικανοποιηθεί αρκετά από τα αιτήματά τους. Μα δεν ήταν αυτό το θέμα. Ναι, το σημειώνω υπό την έννοια ότι πρέπει κανείς να το λάβει υπόψη του και αυτό. Λοιπόν, δώστε μια απάντηση προφανώς, κύριε Κυρίτσι, γιατί ήγηρε και το θέμα της παρουσίας του Πρωθυπουργού. Έχω στα χέρια μου, υπήρξε νωρίτερα κάποια μικρή συνέντευξη στο πρώτο θέμα της κυρίας Παναγωπούλου. Και πέρα από αυτό και η δική της δήλωση στο... Αυτό λέω. Υπάρχει επίσημη δήλωση ολοκληρωμένη, την έχω στα χέρια μου, στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που επισημαίνει, επιβεβαιώνει προφανώς ότι φιλοξένησε τον Πρωθυπουργό στο σκάφος του αημνήστου πλέον Περικλή Παναγωπούλου πέρυσι το καλοκαίρι. Άλλωστε γνωρίζονται και υπάρχει μια φιλία αρκετών ετών της κυρίας Κατερίνας Παναγωπούλου με τον Πρωθυπουργό. Συνεργασία. Και φιλία και συνεργασία, μετουσιώθηκε σε συνεργασία. Είναι ούτως ή άλλως σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα από Δήμου Ελληνισμού. Και πρέσβυρα, δεν είναι. Και πρέσβυρα, καλή σταλήσεω. Ναι. Θεσμική συνεργασία. Ναι, ναι, θεσμική. Αλλά μιλάει και για φιλία και είναι έτσι, είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Και εξηγεί πως αποκτήθηκε παρανόμως φωτογραφικό υλικό και το οποίο διακινήθηκε. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω την ανακοίνωση. Πάντως είναι ένα θέμα, το έβαλε ο κύριος Μαστρογεωργίου και θέλω την απάντησή σας, κύριε Κυρίτσι. Και για τα υπόλοιπα. Ναι, βλέπουμε ότι ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει ότι είναι 15 με 20% μπροστά στις δημοσκοπήσεις, η ηγεσία του, ο πρόεδρος του, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τολμάει να αντιμετωπίσει τον υποτίθεται χαμένο και κρυβόμενο Τσίπρα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προχωράει με μέτρα για την ανακούφιση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί είτε με τον Πολάκη, είτε με το ζήτημα με το Μάτι, είτε με το ένα είτε με το άλλο, να δημιουργήσει έναν επικοινωνιακό θόρυβο, να ποντάρει στο θυμικό, να δημιουργήσει καταστάσεις τέτοιες που θα τις επιτρέψουν να μην μπει σε διάλογο μπροστά σε ευρωεκλογές και κυρίως μη σπάσει ο διάλογος στο ποδάρι του και βρεθεί ο Μητσοτάκης απέναντι στον Τσίπρα και δεν έχει από πού να φύγει. Αυτή είναι η προσπάθειά τους. Αυτό το πράγμα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν. Δηλαδή, πιστεύετε ότι σε ένα debate θα ήταν τόσο ηχηρή η νίκη του Πρωθυπουργού, νίκη εντός εισαγωγικών? Ναι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος της σκηνοθετημένης εμφάνισης. Όταν κάνει περιοδίες με κανάλια, δεν κάνει. Όλα τα στέλνει το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τον έχω δει στη Βουλή. Έχει σταθεί ποτέ στη Βουλή απέναντι στον Τσίπρα? Ποτέ. Αυτό το γνωρίζουν. Γνωρίζουν την αδυναμία της ηγεσίας τους, προσπαθούν να τον προστατεύσουν. Αλλά εγώ θα ρωτήσω τον κόσμο, κάνει αυτός ο άνθρωπος για πρωθυπουργός που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του? Τον αντίπαλό του. Ποιον θα αντιμετωπίσει? Θα πάει να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν, μετά τη Μέρκελ, τον Τσούπα, τον Μούπες? Κανένα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Εδώ υποτίθεται τον χαμένο, τον καταστραμμένο Τσίπρα, όπως λένε, και δεν τολμάει να τον αντικρίσει στα μάτια. Άρα ουσιαστικά. Ναι, ναι, κύριε Μαστρογεωργίου. Για το σκάφος. Για το σκάφος θα ήθελα να βάλω κι εγώ ένα στοιχείο. Βλέπω τώρα στο ίντερνετ.